Ευρισκόμενοι πάντοτε αγαπητοί στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 18ο κεφάλαιο, εις τον 8ο στίχο, συναντούμε τον Απόστολο Παύλο εις την Κόρινθον. Βεβαίως η υποδοχή που του έγινε εις την συναγωγή δεν ήταν καλή, παρά ταύτα όμως ο Παύλος, παρότι εφιλοξενήθη εις το σπίτι του Ιούς του, φαίνεται ήταν Ρωμαίος, άπικος, συνταξιούχος, θα λέγαμε κάπως έτσι, προσήλυτος, πιθανώς προσήλυτος, και τον υπεδέχθη στο σπίτι του, όμως δεν έμεινε χωρίς καρπόν η εργασία του ή την συναγωγή. Ο αρχισυνάγωγος, ονόματι Κρίσπος, ήδη επίστευσε εις τον Χριστό. Το κέρδος δεν ήταν μικρή σημασία. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, Κρίσπος δε, ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε το Κυρίο συν όλο το οίκο αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και βαπτίζονταν. Ο Κρίσπος, λέγει ο αρχισυνάγωγος, επίστευσε εις τον Κύριον μαζί με όλο του το σπιτικό, και πολλοί από τους Κορινθίους άκουγαν και επίστευαν και βαπτίζοντο. Ο αρχισυνάγωγος λοιπόν Κρίσπος, βλέπουμε ότι επίστευσε εις τον Χριστό. Ήταν μια επιτυχία του Ευαγγελίου. Ο άνθρωπος αυτός που εγνώριζε πολύ περισσότερα βεβαίως σαν αρχισυνάγωγος από ό,τι μπορούσαν να γνωρίζουν οι άλλοι Ιουδαίοι, γιατί μελετούσε τις γραφές και βεβαίως γιατί μπορούσε να αναπτύσσει τα κείμενα των γραφών, στάθηκε ένας κόλαφος για αυτούς που επέμεναν, τους Ιουδαίους επέμεναν να απιστούν, και όχι μόνον, αλλά και να βλασφημούν και τον Ιησού Χριστόν, αλλά και τον Παύλον που εκήρυσε τον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτόν τον Κρίσπο θα γράψει αργότερα ο Παύλος, όταν θα τον κατηγορούν τάχα ότι εβάπτιζε στο δικό του το όνομα. Είδατε πόσες κατηγορίες, συκοφαντίες καλύτερα, υπάρχουν στον κόσμο αυτόν. Το συκοφάντιζαν ότι ο Παύλος βάπτιζε στο όνομα του Παύλου, στο όνομα το δικό του. Θα γράψει εις την πρώτη του επιστολή στους Κορινθίους, στο πρώτο ήδη κεφάλαιο, ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτισα ή μη Κρίσπον και Γάιον, ή να μη της είπη ότι εις το εμών όνομα εβάπτισα. Ώστε βλέπουμε ότι τον Κρίσπον των αρχισυνάγωγων τον εβάπτισε βεβαίως ο Παύλος, κάποιον άλλον Γάιον, και όπως γράφει, θυμήθηκα και τον οίκον Στεφανά. Βλέπετε τον άνθρωπο που ευαρίθμος κινήθηκε στο θέμα του βαπτίσματος, και το έκανε αυτό ο Παύλος, όχι διότι δεν είχε, όχι άλλο, δεν είχε χρόνο να βαπτίζει, είχε το κήρυγμα. Μπορούσαν άλλοι να βαπτίζουν. Όχι βεβαίως ότι υποτιμούσε, αλλά το βάπτισμα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε, όχι όμως και το κήρυγμα. Γι' αυτό λέγει ο ίδιος ότι ο Ιησούς Χριστός δεν με απέστειλε να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω, να ευαγγελίζομαι. Ωστόσο, επειδή τον συκοφάντησαν για κάτι τέτοιο, στην περίπτωση αναφέρει το όνομα του Κρίσπου, για να δούμε πώς ακριβώς ο άνθρωπος αυτός εκινήθη. Μάλιστα, οι αποστολικές διαταγές μας λένε ότι ο Κρίσπος έγινε επίσκοπος Αιγίνης, της νήσου Αιγίνης, από τα χέρια του Παύλου. Έτσι το γράφουν οι αποστολικές διαταγές στο 7ο κεφάλαιο. Κρίσπος δε,
της κατά έγιναν εκκλησίας. Έτσι το σημειώνει. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι οι οικοί του Κρίσπου ευαπτίστησαν, γιατί αλλιώτικα, αντιλαμβάνεστε, θα υπήρχε σχίσμα στο σπιτικό του Κρίσπου. Δηλαδή, αυτός μεν να έγινε χριστιανός, ή δε γυναίκα του να μην εδέχεται τη νέα πίστη και να πήγαινε εις την συναγωγή. Ευτυχώς λοιπόν που ολόκληρο το σπιτικό του ευαπτίστη εις Χριστόν. Με την ευκαιρία, αν και θα μιλήσουμε πιο κάτω, την ερχομένη πρώτον Θεός φορά, την θέση του Κρίσπου στην συναγωγή την πήρε ο Σωσθένης, ένας άλλος Ιουδαίος, για τον οποίο βέβαια κάνει λόγο αρκετά το Ιερό Κείμενο, γιατί έγινε ένα επεισόδιο που ο Σωσθένης ήταν εκείνος που στάθηκε το θύμα όλης αυτής της ιστορίας, όπως θα δούμε. Συνεχίζει όμως ο Ευαγγελιστής Λουκάς να μας αναφέρει ότι και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευαν και βαπτίζοντο. Είδατε, πολλοί των Κορινθίων. Ποιοι Κορινθίοι? Ασφαλώς οι ντόπιοι Κορινθίοι, αυτοί που γεννήθηκαν στην Κόρινθον, ή αν θέλετε οι προσήλικοι, αυτοί οι οποίοι είχαν ελκυστεί από την μονοθεία της συναγωγής, ή ακόμη και εθνικοί, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, χωρίς να έχουν περάσει από την συναγωγή. Ας προσέξουμε εδώ μία διαδικασία που αναφέρεται. Είναι η διαδικασία της επιστροφής ενός ανθρώπου, διαδικασία στο Θεό. Λέει, οίκουον, επίστευον, ευαπτίζοντο. Το αντιληφθήκατε, οίκουον, επίστευον, ευαπτίζοντο. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι η πίστης εξακοής. Δηλαδή η πίστης δημιουργείται από την ακοή. Πρέπει να ακούσεις. Πώς θα πιστέψεις αν δεν ακούσεις? Και μάλιστα λέγει, για να ακουστεί όμως το κήρυγμα πρέπει να αποσταλούν. Δηλαδή εκείνοι που θα πάνε να κηρύξουν για να γίνουν ακουστοί, και έτσι εκ της ακοής να έλθει η πίστη. Αυτή δε η ακρόαση του Λόγου του Θεού, όπως βλέπουμε στη σειρά, όπως ετέθησαν, είναι η αφετηρία των μετέπειτα. Πρώτα θα ακούσεις, βεβαίως μετά θα πιστέψεις, και βεβαίως μετά θα βαπτιστείς. Και αυτή η διαδικασία, εκείνο που θέλω να προσέξουμε, είναι ότι είναι μια επαναληπτική ανάγκη. Πολύ θέλω να το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί. Τι είναι? Αφού πραγματοποιήθηκε το βάπτισμα, εμείς βαπτιστήκαμε, πρέπει πάλι να ακούσουμε και πάλι να πιστέψουμε και πάλι όχι να βαπτιστούμε, αλλά να αναβαπτιστούμε. Αυτό πρέπει να γίνεται διαρκώς σε όλη μας τη ζωή, για βαθύτερες και βαθύτερες κατακτήσεις και αύξηση της πνευματικότητας. Όλοι δεν βαπτιστήκαμε, όλοι δεν πιστεύουμε. Όταν ξεκινήσουμε από την αρχή την αυτήν διαδικασία, εμείς οι παρόντες εδώ, τι σημαίνει? Ακούω λόγον Θεού. Αυτό τι κάνει? Μου αυξάνει την πίστη. Και όταν μου αυξηθεί περισσότερο από ό,τι χθες προχθές νεότερος η πίστη, στη συνέχεια αυτή η αύξηση της πίστεως μου προκαλεί αναβάπτιση της πνευματικότητας. Γίνομαι πνευματικότερος. Αυτό λοιπόν το σχήμα, ακούω, πιστεύω, βαπτίζομαι, δεν είναι μόνο για εκείνους που πρώτα ξεκινούν, αλλά είναι για όλους τους πιστούς.
διότι όταν έχουμε ήδη δεχτεί το σχήμα αυτό, τότε φεύγουμε από τον χώρο που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, φεύγουμε ανανεωμένοι, φεύγουμε καινούργοι. Πιστεύω το αντιλαμβανόμεθα. Όταν ο Απόστολος Παύλος συνέδεσε την πίστη με την ακοή και έγραψε, άρα η πίστη εξ ακοής, ώστε λοιπόν η πίστη είναι από την ακοή, η δε ακοή διαρρήματος Θεού, και η ακοή είναι τι είναι, Λόγος Θεού, διαρρήματος Θεού, προσέθεσε, αλλά λέγω μη ουκήκουσαν. Για ποιους το γράφει αυτό? Το γράφει για τους Εβραίους της συναγωγής της Κορίνθου. Αλλά λέγω, δεν άκουσαν. Και επαναλαμβάνει, αλλά λέγω μη ουκέγνω Ισραήλ. Το αλλά λέγω δύο φορές το λέγει. Μήπως δεν εγνώρισαν οι Ισραηλίτες? Άκουσαν και γνώρισαν, αλλά δεν πίστεψαν. Για να αναφερθεί σε ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγει ο Θεός στον Ισραήλ, όλη την ημέρα εξεπέτασα τα σχήρας μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα. Όλη την ημέρα, λέγει, εξετέτασα τα σχήρας μου. Θα πει, ξέρετε, όταν μαλώνουμε ή όταν φωνάζουμε ή όταν θέλουμε να μας προσέξουν, απλώνουμε τα χέρια μας, κάπως χειρονομούμε, έστω στον αέρα. Έτσι παρουσιάζεται ο Θεός, να εκπετάσει τα χέρια του, δηλαδή δείχνει μια ζωηρή κατάσταση του Θεού έναντι του λαού του, αυτό θέλει να πει, προς έναν λαόν ο οποίος καθημερινά απειθεί, καθημερινά αντιλέγει. Είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο πράγμα. Αυτός ο λαός, οι Εβραίοι, είναι, έχει ένας δύσκολος λαός, ένας ιδιότροπος λαός, που δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά διαρκώς μέσα στην ιστορία να λυπούν τον Θεόν. Βέβαια, πολλές φορές θα δημιουργείται το ερώτημα, γιατί ο Θεός διάλεξε αυτό το λαό? Η απάντηση δίδεται από την ίδια Αγία Γραφή, δια τους πατέρας Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, οι οποίοι ήσαν θερμότατοι στην πίστη των. Ο λαός, είδατε τι έγινε, είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή ότι οι Εβραίοι δια το Ευαγγέλιο είναι εχθροί, αλλά δια τους πατέρας αγαπητοί. Κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό. Εκείνο όμως το μεγάλο αμάρτημα των Εβραίων, το οποίο αμάρτημα πολλές φορές το μετερχόμεθα και εμείς, και ήδη περίπου είναι και σε εμάς ένα καθεστώς, θα το δείτε. Το μεγάλο λοιπόν αμάρτημα των Εβραίων είναι η απολυτοποίηση της θρησκείας μόνον στην εξωτερική της μορφή. Απολυτοποίηση της θρησκείας στην εξωτερική της μορφή, δηλαδή στην τυπική, δηλαδή στην λατρευτική, θυσίες, τούτα, κίνα. Βεβαίως δεν πρόκειται περί παραδόσεως, περί διατηρήσεως της παραδόσεως. Όχι. Όταν οι Εβραίοι της συναγωγής κινούνται όπως κινούνται, αντιλέγοντες εις τον Παύλον, όχι διότι διατηρούν την παράδοση, αλλά διότι διατηρούν μια απολυτοποιημένη κατάσταση που ήδη δημιουργήθηκε εις τον λαόν αυτών. Αυτός ο Θεός, για να το δούμε από πιο κοντά, αυτός ο Θεός, αν ήθελε να προχωρήσει στην αποκάλυψή του, πράγμα που έγινε,
πράγμα που έγινε εν προσώπου Ιησού Χριστού. Αυτός ο ίδιος ο Θεός δεν θα τον εδέχονται οι Εβραίοι, και δεν τον εδέχτησαν, το ξέρω, γιατί γίνονται κριτές του Θεού, διότι απολυτοποιούν τη θρησκεία τους, και μάλιστα ξαναλέγω στην εξωτερική της μορφή. Εάν ήσαν όντως της παραδόσεως άνθρωποι, εάν ήσαν όντως μελετητές της Γραφής ορθόδοξοι, τότε θα εδέχοντο τον Ιησού Χριστό. Πώς τον δέχτηκαν κάποιοι άλλοι? Τι είπε παρακαλώ ακόμη νήπιο ο Χριστός? Νήπιο 40 ημερών. Τι είπε ο Σιμεών? Τι είπε ο Σιμεών, ο Θεοδόχος? Αυτός, λέγει, είναι εκείνος τον οποίον περιμένουμε. Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά τον λόγο σου κτλ. Γιατί είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, είδαν τα μάτια μου το σωτήρα που έστελες στον κόσμο. Εκείνη η Άννα η προφήτης πλάι στον Σιμεών. Ναι, 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 έλεγε, αυτός είναι ο Μεσσίας. Και όσοι ήρχον τον, λέγει, οι προσδεχόμενοι τον Μεσσίαν, προσέξτε, ορθά εγίνε το εκείνη η Άννα διαγγελέψει. Και ξέρετε, μέσα στην οδή του Σιμεών, σε αυτό το «μην απολύεις τον δούλο σου δέστο» κτλ, κτλ, ξέρετε τι λέει? Ότι αυτός ο Μεσσίας, ο Ιησούς, ο 40 ημερών που τον κρατάει η μητέρα του, αυτός είναι φως εις αποκάλυπτην εθνών. Αυτή ήταν η σωστή ερμηνεία. Εις αποκάλυψην εθνών. Δεν είναι σωτήρας μόνο του Ισραήλ, λανθασμένη θέση των Εβραίων. Εις αποκάλυψην εθνών. Για τους Εβραίους δόξα μόνο. Όπως εμείς καφιόμαστε, καφόμαστε και λέμε, είχαμε έναν Σοκράτη, έναν Αριστοτέλη, έναν Πλάτων, έναν Περικλή, έναν. Πώς καφόμεθα εμείς οι Έλληνες για μεγάλα πρόσωπα? Έτσι και αυτοί θα καφόντο. Και δόξαν, λέει ο ύμνος, δόξαν λαού σου Ισραήλ. Κατοπινά, όταν ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέει «βρήκαμε τον Μεσσία», ποιον? Εκείνον που γράφει ο Μωυσής και οι προφήτες. Τον βρήκαν γιατί τον μελέτησαν τον Μεσσία, τα χαρακτηριστικά του, ορθώς μέσα στην Αγία Γραφή, στους προφήτες. Και όταν είπε, γιατί εφαίνεται ότι ήταν Ναζαρινός ο Κύριος εκ Ναζαρέτ, ενώ δεν ήταν, ήταν από τη Βιβλία. Εκεί πήγε με εκείνον τον διωγμό του Αρχελάου. Δηλαδή φοβήθηκε ο Ιωσήφ τον Αρχέλαον, το γιο του Ηρώδου του Μεγάλου, και πήγε στο βόρειο μέρος, στη Ναζαρέτ. Και είπε εκείνο το «μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ, έλα και θα δεις». Και όταν είδε τον Ιησούν ο Ναθαναήλ, που του είπε «να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο στο στόμα του», δηλαδή αληθινός άνθρωπος, όχι δεν είπε ψέματα, αληθινός άνθρωπος, όπως λέμε ψεύτικος άνθρωπος, κακής ποιότητος άνθρωπος. Εδώ έχουμε έναν καλής ποιότητος άνθρωπον, με αγαθή προαίρεση. Και πού με ξέρεις? Σε είδα κάτω από τη Σικιά. Τι έκανε κάτω από τη Σικιά? Πράγματι έκανε την προσευχή του. Σε ποιον την έκανε? Σε εκείνον που σε λίγο θα τον έβρισκε. Και είπε, είπε ο Ναθαναήλ ό,τι είπε. Γιατί πίστεψαν αυτοί? Τι είσαι, λέει, Κύριε, είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ο βασιλιάς του Ισραήλ? Γιατί το είπε αυτό? Γιατί απλούστατα είχε αγαθή προαίρεση, και διότι μελετούσε τη Γραφή ορθά. Οι Εβραίοι λοιπόν
έμειναν σε αυτήν την παγιωμένη κατάσταση, πάντοτε παρασυρώμενοι από τους ραβίνους των και τους ερμηνευτάς των, περί ενός μεσίου κακεκτύπου. Μεσίας κακέκτυπων. Δηλαδή μεσίας εθνικών διαστάσεων και μόνον για να μας κάνει να επεκταθεί το κράτος μας και να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ήταν λοιπόν επόμενο αυτοί οι άνθρωποι να μην κρατούν την παράδοση, αλλά τάχα δήθεν κρατούν αυτά που τους παρεδόθησαν, τάχα στην πραγματικότητα. Όμως ο λαός αυτός έμεινε σε μία, ό,τι σας είπα στην αρχή, απολυτοποίηση της θρησκείας του. Και όταν ήρθε ο ίδιος, τι εκπληκτικό, ο ίδιος με την ενανθρώπιση, εμείς λέει δεν σε ξέρουμε. Εμείς τον Μωυσή αναγνωρίζουμε, εσύ ποιος είσαι? Μα ο Μωυσής έγραψε για μένα. Τι είπε παρακαλώ ο Φίλιππος στον Αθαναήλ? Ον έγραψε Μωυσής. Είναι τόσο καθαρά γραμμένο. Είναι στο Δευτερονόμιο, ώστε δεν υπάρχει ουδέ μία αμφιβολία ότι ο Ιησούς ήταν όπως ο Μωυσής και κάτι πολύ πολύ βεβαίως περισσότερο. Γιατί είπε ως εμέ, είπε ο Μωυσής, γιατί ένας στάθηκε νομοθέτης. Ο Μωυσής δεν υπήρξε άλλος νομοθέτης. Και όταν λέει ως εμέ, εννοούσε θα είναι και αυτός νομοθέτης. Και όταν λέγει ένας ψαλμικός στίχος ότι εξήλθε νόμος εκ Σιών, είναι γνωστό ότι ο νόμος εξήλθε εκ Σινά. Εκεί δόθηκε ο νόμος, στο Σινά. Όταν λέει εξήλθε νόμος εκ Σιών, ψαλμικός στίχος είναι. Δείχνει ότι έχουμε νέο νόμο, νέα διαθήκη. Ώστε λοιπόν να συμφωνία ότι λέει ο Μωυσής προφήτησαν για μένα. Αυτός είναι ο προφήτης, ο νομοθέτης. Και αν τον πλησίαζαν περισσότερο, εκεί θα μάθαιναν και θα γνώριζαν ότι εκείνος που έδωσε τον πρώτο νόμο και την πρώτη διαθήκη στο Σινά είναι ο ίδιος αυτοπροσώπος. Είναι εκπληκτικό. Και όμως θα το πω για τρίτη φορά, οι Εβραίοι απολυτοποίησαν την θρησκεία των και είπαν δεν σε ξέρουμε εσένα ποιος είσαι, και τον έβγαλαν έξω, όπως λέει εκεί η παραβολή, έξω του αμπελώνος, και τον εφώνευσαν κατά την παραβολή, δηλαδή τον εσταύρωσαν. Και όταν τώρα οι Εβραίοι της Διασποράς ακούν περί του Ιησού Χριστού, παίρνουν αυτή την περίεργη στάση. Τι ακριβώς? Γίνονται κριτέ του Θεού. Όχι, δεν σε δεχόμαστε. Δεν είσαι όπως ο Μωυσής, δεν σε δεχόμαστε. Ζήτησαν θαύμα. Ο Μωυσής λέει μας έδωσε το μάνα από τον ουρανό, σημείων. Ο Μωυσής έδωσε το μάνα ή ο Θεός? Ή ο ίδιος ο Θεός λόγος που ενανθρωπίζει, αυτός έδωσε το μάνα. Εσύ λέγει τι σημείο με δίνει, τι θαύμα κάνεις εσύ? Και τους είπε ο Κύριος, θα σας δοθεί το σημείο Ιωνά. Σημείον θα πει θαύμα, αλλά η λέξη σημείον είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που λέμε θαύμα. Και το σημείο του Ιωνά τι ήταν? Προσέξτε τι ήταν το σημείο του Ιωνά. Ήτο θαύμα επιπέδου γης, θαύμα βάθους και θαύμα ύψους. Τους δόθηκε. Τι είπε το σημείο του Ιωνά? Μα. Δηλαδή, εσείς, εγώ περπατάω μαζί σας. Η στάση μου απέναντί σας είναι θαυμαστή. Ουδέποτε, είπαν οι υπηρέτες που πήγαν να συλλάβουν τον Κύριο, ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και τι είπαν οι άρχοντες και οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς? Μήπως και εσείς πλανηθήκατε? Ακούτε, μήπως εσείς και εσείς πλανηθήκατε?
Θαύμα επιτέλου. Το άλλο θαύμα. Θαύμα βάθους. Ξέρετε, το θαύμα του μάνα ήταν θαύμα ύψους. Από τον ουρανό έπεσε μάνα. Το θαύμα του βάθους. Κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και ανέβηκε από τον Άδη. Ανάσταση νεκρού. Και θαύμα ύψους. Με την ανθρωπίνη του φύση ανελήφθη στον ουρανό. Σας έδωσα θαύμα. Κάτι πολύ περισσότερο από ότι ο Μωυσής. Δηλαδή έδωσα τρεις μορφές θαύματος. Επιτέλου, βάθους και ύψους. Με εκπληκτικό. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τηρούσαν αληθινά την παράδοση, αλλά μίαν ψευδοπαράδοση. Εντάλματα ανθρώπων, όπως τους είπε ο Κύριος. Το δυστύχημα είναι όμως ότι το ίδιο γίνεται και σε πολλούς χριστιανούς μας, δυστυχώς, που με το επιχείρημα της παραδόσεως αρνούνται την δυνατότητα της Εκκλησίας να ρυθμίζει τα του οίκου της διαχρονικά. Τι είναι, λέει η Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία? Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί η ίδια η Εκκλησία να νομοθετεί, όχι να νομοθετεί ακριβώς, να κατοχυρώνει το νόμο του Χριστού, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Και πως κατοχυρώνει η Εκκλησία το νόμο του Χριστού? Με τα συνόδους της, τα οικουμενικά και τα τοπικά, με την παρουσία των Αγίων της. Και έρχονται και σου λένε μερικοί: και τι θα πει σύνοδος, και τι θα πει κανόνες, και τι θα πει Άγιοι, και πού το βρήκατε αυτό, και άλλα πολλά. Όπως βλέπουμε λοιπόν ότι προσβάλλουν ουσιαστικά την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός που έχει πάντοτε το Πνεύμα το Άγιον και δύναται να διευθετεί και να ρυθμίζει εκείνα που τις άφησε ο Κύριος με το Ευαγγέλιο Του και με την Αποστολική Παράδοση. Όπως ξέρετε, η Αποστολική Παράδοση και η Παράδοση της Αγίας Γραφής, συγγνώμη, και η Αγία Γραφή είναι ισόκυρα. Βέβαια, δεν είναι μόνο η Αποστολική Παράδοση, είναι και η Παράδοση των Πατέρων, η οποία απηχεί την παράδοση των Αποστόλων, απηχεί την παράδοση της Αγίας Γραφής. Γιατί και η Αγία Γραφή είναι μία παράδοση από το παραδίδω. Έτσι, αν αρνηθούμε στην Εκκλησία αυτή την ιδιότητα να είναι η ταμιούχος της παραδόσεως της Αγίας Γραφής και της Θείας Χάριτος, τότε συνειδητά ή ασυνείδητα την θεωρούμε νεκρή την Εκκλησία, και ότι το Πνεύμα το Άγιον απουσιάζει από την Εκκλησία. Στις μέρες μας, χωρίς να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, θα ήταν πολύ θλιβερό αν αναφερόμουν, θα σας έλεγα είναι κάποιοι που έχουν κολλήσει, απολυτοποιήσει αυτήν την παράδοση, απολυτοποιήσει, το είπα 5-7 φορές, και εν ονόματι αυτή της απολυτοποιήσεως να λέγουν δεν έχετε το Πνεύμα του Θεού εσείς, άκυρα με τα μυστήριά σας, ή εκείνο ή εκείνο. Όχι δά, η Εκκλησία έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει τα του οίκου της, Οι άνθρωποι πλανώνται. Η Εκκλησία δεν πλανάται ποτέ. Η Εκκλησία είναι, όπως λέγει στην πρώτη προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος, είναι η Εκκλησία, Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας, Και βέβαια, δυστυχώς, πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί, λαϊκοί και κληρικοί,
δέχονται επιδράσεις από τον κόσμο, εκκοσμικεύουν τροποντινά τη ζωή τους, εκκοσμικεύουν ούτως υπήν την Εκκλησία. Στην πραγματικότητα όμως οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να εκκοσμικεύσουν την Εκκλησία είναι νεκροί, είτε λαϊκοί είτε κληρικοί, είναι νεκροί, είναι νεκρά μέλη της Εκκλησίας. Είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος στο 15ο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη: «Εγώ είμαι άμελος ημί στα κλίματα». Και κάθε κλιματόδεργα, κλίμα θα πει κλιματόδεργα. Άμπελος είναι το κούτσουρο, η ρίτσα, το κούτσουρο που βγάζει τα κλαδιά. Και κάθε, λέει, κλιματόδεργα, γιατί οι κλιματόδεργες παράγουν τα σταφύλια, που δεν παράγει σταφύλι καπών, κόπτεται και εισπυρβάλλεται. Είναι δηλαδή νεκρή κλιματόδεργα. Γιατί όμως υπάρχουν αυτοί? Πάντα θα υπάρχουν. Τους ανέχεται ο Θεός. Γιατί τους ανέχεται? Περιμένει τη διόρθωσή τους. Περιμένει να ξυπνήσουν. Είναι εκείνο που θα πει στους Εφεσίους ο Απόστολος: «Έγειρε ο καθέβδον, σύ που κοιμάσαι, ξύπνα, σήκω και ανάστα εκ των νεκρών. Μην είσαι νεκρός, πνευματικά νεκρός, ξύπνα, σήκω και επιφάψησαι ο Χριστός». Και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Γι' αυτό ανέχεται ο Κύριος. Εξάλλου το έδειξε αυτό και με άλλες παραβολές του. Πώς είναι η παραβολή της Αγίνης? Η παραβολή. Και είπε ο Κύριος την παραβολή των ζυζανίων: «Άφετε συναυξάνιν». Σας κάνει εντύπωση εκείνο το «άφετε συναυξάνιν»? Αφήστε τον σύτον με τα ζυζάνια να μεγαλώνουν μαζί. Είναι εκπληκτικόν. Γιατί ανέχεται ο Κύριος, ανέχεται και περιμένει πότε ο άλλος θα ευαισθητοποιηθεί, να πιστέψει και να επιστρέψει, όπως έγινε και με τον Παύλον. Ο Παύλος ήταν ένας ζυζάνιον και έγινε ο Παύλος ένας Παύλος. Και προσθέτει ο Παύλος όταν είπε το «ανάστα έγειρε ο καθέβδον» και λέγει: «Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε». Εκείνο το ουν λοιπόν είναι το συμπέρασμα που είπε ότι πρέπει κανείς να σηκωθεί, να αναστηθεί, να ξυπνήσει από τον λίθαργο της αμαρτίας, απιστίας, αδιαφορίας. Γι' αυτό λέγει: «Προσέχετε λοιπόν πως ο καθένας περιπατεί, πολιτεύεται». Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε. Κοιτάξτε τι είπε: «Ακριβώς». Αυτοί που όντως ζουν στην Εκκλησία αποτελούν στην κάθε εποχή το λίμα, την αληθή Εκκλησία. Το λίμα. Και αυτό το λίμα, όσο μικρό και να είναι, αν μείνει, και θα μείνει, γι' αυτό ο Κύριος είπε: «Μη φοβού το μικρόν πίμνιον». Μη φοβάσαι ο μικρόν πίμνιον, ότι ευδόξεν ο πατηριδούν εμήν την βασιλείαν. Αυτό το λίμα πάντα σε κάθε εποχή, σας είπα, θα υπάρχει, όπως και τότε στους Εβραίους. Αυτό το λίμα που υπεδέχθη των Χριστών, τότε αυτό το λίμα θα αποτελεί την ζώσα Εκκλησία, που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και προχωρούμε στον επόμενο, στους δύο επομένους στίχους, τον ένατον και τον δέκατον. «Είπε δε ο Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο: Μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις. Διότι εγώ είμαι μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακόσεσε. Διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη». Δηλαδή, και είπε ο Κύριος δια οράματος κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Παύλον: «Μη φοβάσαι,
αλλά να ομιλείς και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου, κανείς δεν θα σε προσβάλλει για να σε κακοποιήσει, γιατί εδώ στην Κόρινθο υπάρχει εδώ σε αυτή την πόλη δικός μου πολύς λαός. Βλέπουμε ότι οι κίνδυνοι μετά την απομάκρυνση του κρίσπου του αρχισυναγώγου που επίστευσε εις τον Χριστόν, άρχισαν αυτοί οι κίνδυνοι να γίνονται πλέον ορατοί και απειλητικοί. Η συναγωγή έχασε τον αρχισυνάγωγό της. Τι λέτε, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι αισθάνονται καλά? Ασφαλώς λοιπόν απειλείται ίσως και η ζωή του Παύλου. Και θα γράψει αργότερα ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Απ' έξω μάχες, από μέσα φόβη. Τέσσερις λέξεις πολύ χαρακτηριστικές. Και τώρα έρχεται ο Κύριος να ενισχύσει τον Απόστολό του. Είπε δε Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που ο Παύλος ενισχύεται με την παρουσία του Κυρίου. Θα γράψει πάλι εις τους Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους: ουχή Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα. Τάχα, γιατί υπήρχε μία μερίδα των Κορινθίων που τον υποτιμούσε τον Παύλο. Τιμούσαν ιδιαίτερος περιπίν τον Πέτρο Κυφάς, τον Απολό και ούτω καθεξής. Οι γνωστές μερίδες, βλέπετε, είναι αρχαία παράδοση σε εμάς τους Έλληνες να κομματιαζόμαστε πάντοτε και να γινόμαστε κόμματα, κομμάτια, μερίδες. Και έτσι λοιπόν κάποιοι υποτιμούσαν τον Παύλο, και ο Παύλος αναγκάζεται βεβαίως, το λέει πολύ συχνά αυτό, με αναγκάσατε να σας πω αυτό ή εκείνο, ή ακόμα εκείνη στη Δευτέρα προς Κορινθίους, αποκάλυψή του ότι υπάγει ως τρίτου ουρανού. Φάνηκα, λέει, άφρον που κάθισα να σας λέω τέτοια πράγματα, με αναγκάσατε εσείς, γράφει εις τους Κορινθίους. Εν τε αυτή περιπτώσει λέγει: εγώ ουχή Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα. Τάχα, εγώ δεν είδα τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριόν μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο η περίπτωση προς Δαμασκόν, αλλά είναι κι άλλες περιπτώσεις που βεβαίως όλες δεν εγγράφησε, αλλά όπως περιπίν στα κρατητήρια της Ιερουσαλήμ από τον Χιλίαρχον, τον Λυσία, εκεί πάλι είδε τον Κύριο. Μη φοβάσαι, του λέει ο Κύριος, θα δώσεις τη μαρτυρία μου και εις τη Ρώμη. Ο Παύλος δεν είπε τυχαία και σαρά επικαλούμε. Τον κατηγορούν οι Εβραίοι ότι επεκαλέστη εθνικούς για να σωθεί. Και αυτό ακόμη να ήταν, και αυτό ακόμη, που είναι το μεμπτόν, τη στιγμή που δεν μπορούσε να βρει το δίκιο του εις το συνέδριο των Εβραίων. Τι ήταν ο Κέσσερας? Ένα ανώτατο δικαστήριο, ο ίδιος εξεδίκαζε. Ένα, ας πούμε, να το πούμε, συμβούλιο επικρατείας, να κάπως έτσι. Και επεκαλέστη τον Κέσσερα. Ουδέν κακόν. Επιτέλους, καθ' υπόδειξη του Κυρίου, μη φοβάσαι, θα δώσεις τη μαρτυρία σου και τη δική μου μαρτυρία και στην Ρώμη. Πως θα πήγαινε? Επήγε δέσμιος. Τον επήγανε. Δεν επήγε ως κρατούμενος. Τώρα εδώ, στην Κόρινθο,
που του λέει ο Κύριος μη φοβάσαι, μείνε εις την πόλη αυτή, γιατί υπάρχει λαός δικός μου πολύς. Ώστε λοιπόν είδε όραμα. Πρέπει να πούμε όμως, και αυτό ιδιαίτερο να το προσέξουμε, ότι η πίστη του Παύλου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν εξυρτάτω από τις οράσεις, όχι διότι έβλεπε οράσεις το πρόσωπο του Χριστού γι' αυτό πίστεψε, όχι, αλλά οι οράσεις απλώς τον ενίσχυαν και προπαντός, όπως το βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση, τον πληροφορούσαν για την αποστολική του δράση. Γιατί ο Παύλος, ύστερα από τις βιαιότητες που εδέχθηκε εκεί στην Κόρινθον, αναρωτιόνταν, πρέπει να μείνω πια στην Κόρινθο ή πρέπει να φύγω? Και επειδή αυτές τις σκέψεις τις έκανε τη νύχτα, όταν πια κατασύγαζε μετά από την δραστηριότητα της ημέρας, γι' αυτό σκεπτομένου, θα έλεγα, του Παύλου για το έργο του στην Κόρινθο, έρχεται το όραμα του Ιησού Χριστού να του πει: Παύλε, πρώτον μη φοβάσαι και δεύτερον μείνε. Ώστε λοιπόν δεν είναι τα οράματα η πηγή της πίστεως του Παύλου. Γιατί το λέγω? Γιατί πολλοί προσπαθούν να στηρίξουν την πίστη τους από θαύματα. Το ακούσατε? Το ακούσατε? Να στηρίξουν την πίστη τους από θαύματα. Αδελφοί, αν δεν βρήκαμε τον Χριστόν μέσα στην Αγία Γραφή, αν ο Χριστός δεν έγινε εμπειρία της ζωής μας, μη προσπαθείτε να τον βρείτε στα θαύματα. Και αν πείτε ότι τον βρήκα εκεί, θα τον χάσετε πάλι γρήγορα. Το ακούσατε? Στη Γραφή θα βρούμε τον Χριστόν. Εκεί, εκεί θα ψάξουμε, εκεί θα στερεωθούμε, εκεί που πνευματοφόροι άνθρωποι έγραψαν δια το πρόσωπο του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, και θα βρούμε την αληθή ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Να το πω άλλη μια φορά, δεν θα τον βρείτε εύκολα στα κάποια εντυπωσιακά θαύματα, θα τον χάσουμε πάλι εκεί. Ναι, ξεχνιόμαστε, είδαμε ένα θαύμα, μας εντυπωσίωσε, εμφανιζόμαστε πως εμφανιζόμεθα, θερμότατη, ύστερα από λίγο καιρό ξαναρχίζει η κοσμική μας ζωή και ξεχάσαμε τα πάντα. Όταν κανείς βρήκε το Χριστό στις Γραφές, όταν έγινε ο Χριστός εμπειρία καθημερινή, όχι με έτσι εκπληκτικά πράγματα, καθημερινή εμπειρία στη ζωή του, τότε δεν τον αφήνει το Χριστό, έστω και αν φτάσει μέχρι το μαρτύριο. Σας παρακαλώ, αυτό κρατήσατε το, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος το όραμα αυτό του Παύλου, λέει: τούτο, εννοείται το όραμα, ικανόν αυτόν διαναστήσε ότι ηλέγχθη φοβούμενος, ή ουκ ηλέγχθη με, αλλά ώστε μη δε τούτο παθεί, παραθαρρύνεται. Δηλαδή, στάθηκε ικανό να τον κάνει να πάρει θάρρος, να τον πάρει, να σταθεί, διότι εάν μεν εφοβήτω ελέγχθηκε από τον Χριστό, και αν πάλι δεν εφοβήτω, ούτε εμφανίστηκε ο Χριστός στο όραμα για να ελέγξει τον Παύλον, όμως η παρουσία του Χριστού, δηλαδή να φτάσει να φοβηθεί, να πάνε τον ελέγξει, η παρουσία του Χριστού του δίδει θάρρος. Και αυτό το θάρρος, αγαπητοί μου, πολλές φορές όταν φτάνουμε σε ένα έσχατο σημείο,
το έχουμε όλοι ανάγκη, όλοι ανάγκη. Ακόμη θα γράψει κατοπινά στους Κορινθίους. Τι θα γράψει? Στην πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο. Η επιστολή η πρώτη γράφτηκε από την Έφεσο. Και εγώ, λέγει, εν ασθενεία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς εμάς. Είδατε, ανάμεσά σας βρέθηκα, λέγει, εν ασθενεία, όχι άρρωστος, δηλαδή βιολογικά άρρωστος, αδύναμος, δηλαδή ένας άνθρωπος, με δύο συνεργάτες. Ποιοι είμαστε? Βρέθηκα λοιπόν εν ασθενεία ανάμεσά σας. Πώς βρέθηκα? Με φόβο και με τρόμο. Και τώρα, όπως είπαμε, έρχεται ο Κύριος με ένα όραμα τη νύχτα, διοράματος σε νυχτή, να του πει: μη φοβού, αλλά λαλή και μη σιωπήσεις. Αυτός ο λόγος του Θεού, μη φοβού, πολλάκις είχε αποταθεί στους διακόνους του και αποτείνεται και συνεχίζει να αποτείνεται ο λόγος μη φοβού, μη φοβάσαι. Υπόθηκε και στον Αβραάμ. Είναι στο βιβλίο της Γενέσεως. Υπόθηκε και στον Ιακώβ, στη φυγή του, για να φύγει από προσώπου του αδελφού του, του Ισάφ. Στο δρόμο έπεσε να κοιμηθεί και ενεφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Παρότι, ξέρετε, έζησε 20 χρόνια, προσέξτε, 20 χρόνια, προσέξτε, 20 χρόνια, σε μία ανίποτη ταλαιπωρία κοντά στο θειό του τον Λάβαν. Και έγινε και θύμα απάτης, διότι ζήτησε τη Ρεβέκα και εκείνος του έδωσε τη Ραχήλ. Συγγνώμη, η Ραβέκα ήταν η μάνα του. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ που με διορθώνετε. Δείχνω ότι προσέχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και επαινώ. Λοιπόν, την Ραχήλ και ο πεθερός του με ένα τέχνασμα, μη μου λέτε τώρα ποιο ήταν το τέχνασμα, του έδωσε την Λία, την μεγαλύτερη. Μπα, λέγει, εγώ ζήτησα την μικρή. Ξέρεις, εδώ είναι η συνήθεια να παντρεύουμε πρώτα, λέγει, τη μεγάλη και μετά τη μικρή. Πάνε δηλαδή κατά σειρά. Να πάτε. Θέλεις και τη μικρή? Δούλεψε μου άλλα τόσα χρόνια, άλλα 10 χρόνια, και θα σου δώσω και τη μικρή. Δηλαδή έδινε την πρίκα ο άνδρας, δεν έδινε η γυναίκα την πρίκα, για να το αντιληφθούμε. Και κακοπάθησε ο Ιακώβ. Γιατί το είπα τόσες φορές το κακοπάθησε? Είναι η άκτιστος ενέργεια του ποινίου σταυρού. Οι δίκαιοι ζουν την κακοπάθεια του σταυρού πριν από τον ιστορικό σταυρό. Σήμερα δεν έχουμε τη σταυροπροσκυνήσεως, με την ευκαιρία σας το λέω αυτό. Άγιος χωρίς κακοπάθεια δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ άκουσε από τον Θεό μη φοβού. Και όχι μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη φορά, όταν ήρθαν τα παιδιά του από την Αίγυπτο και του λέγουν: ζει ο γιος σου ο Ιωσήφ. Τι? Ζει ο γιος σου ο Ιωσήφ. Και μας κάλεσε να πάμε στην Αίγυπτο. Είναι αντιβασιλιάς. Δεν το πίστεψε. Ο Ιακώβ δεν το πίστεψε. Και εφοβείται να πάει στην Αίγυπτο, ενώ είχε το προσκλητήριο του γιού του. Και εμφανίζεται ο Θεός και του λέει: μη φοβού, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, πήγαινε στην Αίγυπτο. Πήγαινε στην Αίγυπτο, Το ίδιο πράγμα θα πει και στον Μωυσή. Το ίδιο πράγμα θα πει και στον Ιησούν του Ναβί. Διαβάστε παρακαλώ το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, να δείτε που το λέει κατ' επανάληψη. Ανδρίζου, μεσογενναίος, μη φοβού.
εγώ είμαι μαζί σου. Το ίδιο πράγμα θα πει στον Ιερεμία, το ίδιο πράγμα θα πει στον Ισαΐα, το ίδιο πράγμα θα πει εις τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Μη φοβάσαι, λέει, παραλαβήν την γυναίκα σου. Μη φοβάσαι, παραλαβήν την γυναίκα σου. Την Θεοτόκο. Κατά νόμον εφέρετο ως γυνή. Κατ' ουσίαν όμως δεν είναι το γυναίκα του Ιωσήφ. Και όταν ο Θεός βεβαιώνει, αγαπητοί, σας ερωτώ, ο πιστός έχει πια να φοβηθεί? Οι περιπέτειες δεν θα λείψουν. Είναι η άκτιστος ενέργεια του Τιμίου Σταυρού μέσα στην ιστορία. Οι περιπέτειες δεν θα λείψουν, πλην όμως ο Θεός έρχεται να βοηθήσει. Και όχι μόνο του λέγει τώρα του Παύλου ο Κύριος μη φοβηθείς, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις. Λάλη και μη σιωπήσεις. Τι να μη σιωπήσει ο Παύλος? Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, ότι αυτός είναι ο φύση Υιός του Θεού που ενυνθρώπισε και είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Λέγει ο Θεός στο θέμα λάλη και μη σιωπήσεις, λέγει ο Θεός, είναι στην προς Εβραίους επιστολή, το γράφει ο Απόστολος Παύλος, είναι όμως από την Παλαιά Διαθήκη. Εάν υποστήλειτε, το τε με άλφα γιώτα, εάν δηλαδή ο πιστός υποστήλει, συγγνώμη, υποσταλεί, είναι παθητικό, υποστήλειται, τότε με αλφαγιώτα, σας το ξαναλέω, που θα πει ζαρώσει, το, με συγχωρείτε για τη λέξη, το βουλώσει, και τηρεί σιωπήν ηχθείος. Για τέτοιον άνθρωπο, λέει ο Θεός, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Δεν τον αισθάνομαι καλά, δεν τον θέλω, τον ξερνώ, τον αποβάλλω. Πότε? Εάν αυτός κλείσει το στόμα του και δεν μιλήσει τίποτα. Ακόμη ο Παύλος έπρεπε να μη φοβηθεί να κηρύξει το ευαγγελικό ήθος, όχι περί του Ιησού Χριστού μόνον, αλλά και το ευαγγελικό ήθος. Στους Κορινθίους γράφει, ξέρετε, γράφει, μη πλανάστε ούτε φόρνη, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε ειδωλολάτρε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Και αυτά τα λέει πού? Στην πόλη εκείνη που είχε στηθεί μεγαλοπρεπής ναός της Αφροδίτης και διατηρούσε χίλιες ιερόδουλες γυναίκες προς χρήσιν δημοσίαν, δηλαδή χίλιες πόρνες. Σε αυτή την πόλη έπρεπε να πει την αλήθεια, δεν έπρεπε να υποστήλει όχι μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και το ευαγγελικό ήθος, παρότι η πόλη σε αυτή ήταν διεφθαρμένη. Ακόμη θα πει εις τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, που θα τους συναντήσει στην Μίλητο. Είχε ήδη περάσει από την Έφεσο, ίδρυσε την εκκλησία εκεί, και εκεί περιπέτειες πάλι. Τους βλέπει τους πρεσβυτέρους στην Μίλητο, πηγαίνοντας για το Ιεροσόλυμα ο Παύλος, πηγαίνοντας θαλασσίως. Τους είπε μεταξύ των πολλών άλλων σημαντικοτάτων, δουλεύων το Κυρίο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων, με δάκρυα, λέει, με ζουλήγματα, με πειρασμούς από τα κακοποιά σχέδια επιβουλές, από τα κακοποιά σχέδια των Ιουδαίων.
και θα πει τώρα στους πρεσβυτέρους, όσου δεν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη εναγγείλει μην και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους. Δηλαδή, εγώ λέγει, ίσου δεν υπεστηλάμην, σε τίποτα λέει δε ζάρωσα, δε μαζεύτηκα, δεν έκλεισα το στόμα μου γιατί φοβήθηκα. Ίσου δεν λέει υπεστηλάμην των συμφερόντων, από αυτά που συμφέρουν δια την σωτηρία σας, που να μην σας το πω του μη αναγγείλε και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους. Όχι μόνο δημόσιο κήρυγμα, αλλά και στα σπίτια ακόμα κάνοντας διδασκαλία, διαμαρτυρόμενος Ιουδαίστε και έλυσιν, και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, την εις των Θεών μετάνοιαν και πίστην την εις των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν. Ουγαρ υπεστηλάμην, το λέει δεύτερη φορά, του μη αναγγείλει μην πάσαν την βουλή του Θεού. Δεν φοβήθηκα να κλείσω το στόμα μου, να μην σας αναγγείλω ό,τι θέλει ο Θεός, την βουλή του Θεού. Αγαπητοί μου, ο αληθινός κήρυκας του Ευαγγελίου δεν λέει αυτό γιατί αρέσει και κρύβει το άλλο γιατί δεν αρέσει, γιατί πρέπει να δημιουργεί πάντα ένα ευάρεστο κλίμα, μια ευάρεστη ατμόσφαιρα, ενώ το άλλο μπορεί να δημιουργήσει μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Το ίδιο και ο πνευματικός. Κάθε ομιλητής του Λόγου του Θεού θα πει την αλήθεια, θα πει την βουλή του Θεού. Αν κλείσει το στόμα του τότε, πώς θα μάθει ο άλλος το σωστό? Μάλιστα, κάτι τέτοιο συνέβη στον προφήτη Ιερεμία, ξέρετε. Κάτω από το βάρος της προφητικής του αποστολής, ο προφήτης Ιερεμίας θα πει στον Κύριο, και μάλιστα βλέπει κανένας εδώ και ένα θάρρος, μια οικειότητα των δικαίων, των Αγίων του Θεού με το Θεό. Υπάτησάς με Κύριε και υπατήθην, εκράτησας και ειδυνάστης. Δηλαδή, με απάτησες Κύριε και απατήθηκα, διότι εκράτησας θα πει επέμενες, στάθηκες εσύ κάπως αυταρχικά ούτως υπήν, επέμεινες να αναλάβω το έργο του προφήτου. Γιατί έλεγε ο προφήτης, Κύριε είμαι νέος, είμαι νέο παιδί, ποιος θα μ' ακούσει εμένα? Μη λέγε νεότερος ημί, μη λες ότι είσαι νεότερος, θα πας. Μα Κύριε θα πας, σου δίνω το προφητικό χρήσμα, θα πας να κηρύξεις. Είχε τις αντιρρήσεις του Ιερεμίας και τώρα τι λέει, με εξυπάτησες γιατί επέμενες και επεκράτησε η γνώμη δική σου. Αλλά να, τι να, εγενόμηνης γέλωτα, με κοροϊδεύουν όλοι, με βλέπουν και γελάνε. Πάσαν ημέραν διετέλεσαν μικτηριζόμενο. Κάθε μέρα μικτηρίζω, θα πει κοροϊδεύω, είναι ένας τρόπος. Ήτανε, όπως τα μικρά παιδιά βγάζουν τη γλώσσα τους και κοροϊδεύουν, οι Εβραίοι είχανε το κράτημα της μύτης, κρατούσαν τη μύτη τους, τους μικτήρες, ήταν τρόπος κοροϊδίας. Έτσι λέει, όλη την ημέρα με κοροϊδεύουν. Και είπα, ουμή ονομάσω το όνομα Κυρίου, δεν θα ξαναπώ άλλη φορά το όνομα του Κυρίου, και ουμή λαλήσω έτσι επί το ονόματι αυτού, δεν θα ξανακάνω κήρυγμα για το Θεό και τις βουλές του. Και γένετο ως πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου και παρήμε πάντοθεν και ουδίνα με φέρειν. Και όταν είπα αυτή τη σκέψη, θα κλείσω το στόμα μου, θα βουλώσω το στόμα μου, έπεσε φωτιά στα κόκαλά μου και δεν μπορούσα να υποφέρω αυτήν την φωτιά στα κόκαλά μου. Δηλαδή παρέλυσα, από παντού παρέλυσα,
και δεν μπορεί υποφέρω αυτή τη φλόγα. Είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ιερεμίου αυτά τα πράγματα. Και αυτή η φωτιά στα κόκαλα, στα οστά του Ιερεμίου ήταν αντίστοιχη με εκείνο που είπε στον Παύλον ο Κύριος: μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις. Μόνο που δεν το είπε με λόγια, το είπε με έργο. Έπεσε η φωτιά στα κόκαλα, δηλαδή κάτι δεν μπορούσε να σταθεί. Και λέγει: επειδή έκλεισα το στόμα μου, άρα πρέπει να λαλήσω. Συνεπώς, μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις. Σε ημέρες, αγαπητοί μου, χαλεπές, δύσκολες, σε ημέρες επικίνδυνες, πάντοτε υπάρχει ο φόβος. Να μην πει ο διάκονος του Ευαγγελίου ολόκληρη την αλήθεια, να υποκρύψει. Είτε αυτό αναφέρεται στο δόγμα, είτε αναφέρεται στο ήθος. Φοβάται, καταλαμβάνεται από μία φοβία πολλές φορές. Μυστικά όμως, για κάθε κήρυκα του Ευαγγελίου, του λέγει ο Κύριος: μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις. Αλλά πού στηρίζεται όμως αυτή η αφοβία? Κάπου πρέπει να στηρίζεται. Το πού στηρίζεται αυτή η αφοβία, αγαπητοί? Πρώτο Θεός, θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή.